είστε έτοιμοι να κάνετε το κινητό ή το τάμπλετ σας να μιλάει. Στην εκπαιδευτική εφαρμογή που θα ακολουθήσει, θα δημιουργήσουμε έναν κώδικα στο App Inventor που θα κάνει το κινητό μας να διαβάζει όποιο κείμενο επιλέξουμε. Έτσι, το κινητό ή το τάμπλετ μας θα μπορεί να μιλάει αναπαράγοντας μηνύματα κειμένου που έχουμε αποθηκεύσει στην εφαρμογή. Δημιουργώντας την εφαρμογή αυτή, στο διαδικτυακό περιβάλλον του App Inventor, θα μάθουμε να προσθέτουμε αντικείμενα και πολυμέσα στην εφαρμογή μας, να χρησιμοποιούμε βασικές εντολές πλακιδίων στο περιβάλλον προγραμματισμού και να αποθηκεύουμε την εφαρμογή στο κινητό ή το τάμπλετ μας. Και τώρα θα επισκεφτούμε την ιστοσελίδα του MIT App Inventor και θα πατήσουμε Create Apps. Πάμε στο My Projects και πατάω Start a New Project. Εκεί θα βγει ένα παράθυρο στο οποίο θα γράψω το όνομα του project μου. Προσοχή, δεν μπορώ να αφήσω κενά. Γι' αυτό θα γράψω τις λέξεις συνεχόμενα. Τώρα μεταβαίνουμε στο περιβάλλον δημιουργίας εφαρμογών, το App Inventor. Αρχικά βλέπουμε την οθόνη σχεδίασης. Αριστερά είναι η παλέτα User Interface, την οποία θα διαλέξω το button και θα το σύρω στην οθόνη σχεδίασης. Η οθόνη σχεδίασης στην ουσία είναι μία προσομοίωση της οθόνης του κινητού μου. Ό,τι βλέπω εδώ πέρα θα το βλέπω έπειτα και στην οθόνη του κινητού μου. Αφού βάλουμε το κουμπί button στην οθόνη σχεδίασης, βλέπουμε ότι έχει περαστεί και στο παράθυρο Component. Το πατάω και αλλάζω κάποια από τα properties, δηλαδή τις ιδιότητές του. Από την ιδιότητα properties θα πάω και θα αλλάξω τον τίτλο του κουμπιού και θα το βάλω το όνομα Talk to Me. Πάω ξανά αριστερά στις παλέτες και αυτή τη φορά θα πάω στην κατηγορία Media. Από εδώ θα πάρω το Text to Speech και θα το βάλω στην οθόνη σχεδίασης. Η εντολή αυτή είναι βοηθητική και δεν θα φαίνεται στην οθόνη σχεδίασης του κινητού μου. Αλλά μπορώ να τη δω στα αντικείμενα Components και κάτω από την οθόνη σχεδίασης. Πάμε τώρα να γράψουμε τον κώδικα της εφαρμογής στην καρτέλα Blocks. Από το Screen 1 επιλέγουμε το κουμπί Button και στη συνέχεια επιλέγουμε την εντολή When Button Click και τη μετακινούμε στο άσπρο πλαίσιο. Από το Screen 1 επιλέγουμε το αντικείμενο Text to Speech και στη συνέχεια επιλέγουμε τη Move εντολή Call Text to Speech 1 Speak και το κουμπώνουμε στο τουβλάκι When Button 1 Click που έβαλε προηγουμένως. Με αυτόν τον τρόπο το κινητό μας θα μπορεί να μιλάει. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να προγραμματίσουμε τι θέλουμε να λέει το κινητό μας. Πάμε στην καρτέλα Text από την κατηγορία Built-in, παίρνουμε το πρώτο τουβλάκι με το κενό μήνυμα και το κουμπώνουμε στο τουβλάκι που λέει Text to Speech 1. Στην εισοχή Message. Σε αυτό το σημείο μπορούμε να κάνουμε κλικ στο message του βλάκι και να γράψουμε ό,τι θέλουμε να λέει το κινητό μας. Σε αυτή την περίπτωση θα γράψουμε Talk to Me. Τέλεια, η εφαρμογή μας είναι έτοιμη. Τώρα ήρθε η ώρα να κατεβάσουμε το AI Companion στο κινητό μας, τηλέφωνο ή το tablet για να δοκιμάσουμε την εφαρμογή που φτιάξαμε. Συνδέουμε το App Inventor με τη συσκευή μας μέσω του AI Companion από την καρτέλα Connect. Έχω κατεβάσει την εφαρμογή του AI Companion στο tablet μου. Πάω στην καρτέλα Connect, πατάω το AI Companion και μου βγάζει ένα QR code. Θα το σκανάρω με το tablet μου που έχω την εφαρμογή του AI Companion. Περιμένω να συνδεθεί. Ωραία, το tablet μου συνδέθηκε με το App Inventor και όπως βλέπω εδώ, μου έχει βγάλει και το κουμπί μου. Για να πατήσουμε να δούμε αν δουλεύει. Talk to me. Τέλεια. Talk to me. Talk to me. Όσο το tablet μου είναι συνδεδεμένο με την εφαρμογή του App Inventor, οι αλλαγές που κάνω περνούνται αυτόματα. Για να δούμε μία μικρή αλλαγή. Θα αλλάξω το μήνυμα στο τουβλάκι και θα γράψω Generation Next και θα πατήσω τώρα το κουμπί. Generation Next. Τέλεια! Αν θέλουμε να αποθηκεύσουμε την εφαρμογή στη συσκευή μας, πάω στην καρτέλα Build, διαλέγω το app Provide QR Code, περιμένω λίγο, σκανάρω ξανά το QR Code που μου βγάζει με το tablet μου και τώρα η εφαρμογή μου είναι αποθηκευμένη στη συσκευή μου. Και τώρα περιμένουμε να φτιάξετε τις δικές σας εφαρμογές και να μας καταπλήξετε με τις δημιουργίες σας. Επισκεφτείτε τον οδηγό της δραστηριότητας για περισσότερες πληροφορίες, αναλυτικές οδηγίες και πηγές.